Λίγη η προθεσμία 12 του μήνα, 12 του Σεπτέμβρη για την αίτηση νέα ενίσχυση. Ο παραγωγός ξέρει κάθε χρόνο ότι πρέπει να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του. Φέτο λοιπόν έχουμε καθυστερήσει περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Αρχίσαμε τον Αύγουστο που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει τον Ιούνιο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι μεταβιβάσεις. Το έργο έχει προχωρήσει γύρω στο 60%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν ενεργοποιηθεί γύρω στις 380 με 400 χιλιάδες αιτήσει από τις 650 που είναι στο σύνολο πανελλαδικά. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα προλάβουμε σε καμία περίπτωση. Είχαμε την περασμένη Τετάρτη συμβούλιο πάνω στο ΣΑΣΟΕ. Ε, ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα ε, η παράταση ε, και μετά ε, τις 12 του Σεπτέμβρη, ε, διότι κανείς παραγωγός δεν έχει τώρα την πολυτέλεια να χάσει ούτε ένα ευρώ. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια συνεννόηση με τον ΟΠΚΠ, ε, να δούμε τι θα γίνει μετά τις 12 του Σεπτέμβρη ε, ώστε να ενεργοποιήσουν ε, ομαλά η ε, παραγωγή έστω και ο τελευταίος ε, για να μην χαθούν χρήματα. Από εκεί και πέρα έχουμε και τους παραγωγούς ε, που περιμένουν να κάνουν μεταβιβάσεις για οποιοδήποτε λόγο είτε από κληρονομιά είτε από αγοραπολισίες. Αγροτεμαχίων που δυστυχώ δεν έχει ανοίξει ακόμα. Δεν μα έχει έρθει η από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και περιμένουμε να δούμε πότε θα αρχίσει αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθεί και αυτό, διότι είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις πανελλαδικά και οι άνθρωποι αυτοί είναι ξεκάθαροι. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μείνει πίσω και σα είπα περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Α βάλουμε κάποια τάξη και ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον ε, καθυστερημένα να ολοκληρώσουμε σωστά το έργο.